Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράπτυτε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν μη. Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Εις πολλά η Δέσποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έχισον ας τον αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρους ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και γεύστα ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έχισον ας τον αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έχισον ας τον. Δέστε προσκύνησομαι και προσπέσομαι εν το βασιλείμον Θεό. Δέστε προσκύνησομαι και προσπέσομαι εξ το βασιλείμον Θεό. Δέστε προσκύνησομαι και προσπέσομαι αυτό εξ το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος του εκτριμό σου εξάλληψε το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς της λόγης σου κοινικής εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει μήτυρ μου. Ιδούγαρ αληθινή γάψα, στάδρε κατακρύφε της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με, σόπρι καθαριστίζομαι, πλυνείς με και υπερχιώνω λευκανθίζομαι. Ακουτίς με, γαλές και φροσύνη, να γαλάστε ώστε ταπεινωμένα. Απόσπρο το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστης ανοίζω με εξάλληψον. Καρδία εν καθαράν κτίσιον εν ημίω Θεός και πνεύμα ευθές γέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεσαι επ' εμού. Απόδος με την αγαλή του σωτηρίου σου πνεύμα διγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως θα σωδούς και σε βίση επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλεά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγείλει την ενεσύν σου. Ό,τι ήθελες θυσία να εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τριμμένον, καρδί σε τριμμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη δοκία του Σιών και οικοδομηθεί το τάτι Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία να δικαιωθείς ευρώνα και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί των θυσιστήριών σου μόσχους. Ο Θεός τη βοηθά μου πρόσεις, Κύριε, εις το βοήθησε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν η ζήτω της ψυχή μου. Αποσταφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεστήτωσαν οι βουλώμενοι μη κακά. Αποσταφήτωσαν παραστήκα σχοινόμοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφεθήτωσαν επί σύ πάντες εις ζητούντες ο Θεός. Και έλεγε τους αντιπαντός μεγαλυθεί το ο Κύριος αγαπητός των σωτηριών σου. Εγώ δι' το φως ημί και παίρνεις ο Θεός βυθισόν μη. Βοδώσουν και ρίση μου εις η Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσε τη προσευχή μου ενώ τη διέσή μου εν τα ηλικία σου. Εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Ότι ου δικαιωθεί στενόπιον σου πάζον. Ό,τι κατεδείξουν εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εν ει τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κυδίνησε εν επιμέτω πνεύμα μου εν εμή ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάστη έργη σου, εν ποιήμα στο χειρόν σου εμελέτων. Διεπέτασε προς τα σχήρα μου, ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω με την προτελώ σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με την πίνη το θέλημά σου, του Ιω Θεό μου. Το πνεύμα στο βαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψη την ψυχή μου και εν το ελέ σου εξωθρέφει εχθρού μου. Και απολύσει πάντα στου δίπλου την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί.
Δόξα νευσή Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπισε δοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε. Ευχαριστούμε εσύ για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτρι Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός. Ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξτε θέση ημών ο καθήμος του εξά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσε και ένε στο όνομά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γίνε θυσιμήν γενά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ή στην ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προς ο κατέφυγον, δίδαξα με την πείνω θέλημά σου, της Υιώ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύπηκε ζωή σου, το φύτο σου ψώμεθα φως, παράτηνον το ελαιό σου της γινώσου κουσίσαι. Καταξίωσον Κύριε, εν την νυχθήτα αύτη αμαρτήσου ταχθήνε εμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εντών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός ηθημάς, καθά περί λυπήσεων επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξα με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιοι, φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα, τέργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρίκ το Υιό το Άγιο Πνεύματι, νυν και έχει σε αιώνα στον αιώνα μην. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιτήν ορούν και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσαν τον Πατρί Ιδιού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρνα σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επόντου Πιλάτου και παθώντα καταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά γραφάς. Και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόν με τα δόξης, κρίνεσόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστησιν νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε Θεοτόκου, την αημακάριστον και παραμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρατον Χερουβήμ και ενδοξιτέρων ασυντρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγων ερεύσομαι τη Βασιλεία Δημήτρη και οφθήσομαι Φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθώμενος ταύτης τα θαύματα. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγων ερεύσομαι τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσομαι Φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθώμενος ταύτης τα θαύματα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς Χριστού βιβλών εμψυχών εσφραγισμένην σε πνεύματι ο Μέγας Αρχάγγελος Αγνή Θεωμένος επεφώνηση χαίρε χάρας δοχείων διείς της προμήτωρος αράληθήσετε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς Αδάμε πανόρθωσης χαίρε Παρθένε Θεονύμφε του Άδωη νεκρώσης χαίρε Πανάμωμε το παλάτιο του μόνου βασιλέως χαίρε θρόνε πύρινε του παντοκράτορο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι Ρόδον το αμάραντον χαίρε η μόνη πλαστήσασα το μήλον το εύωσμον χαίρε η τέξασα το σφραδίον του πάντων βασιλέως χαίρε απειρόγαμε κόσμου διάσωσμα και νυν και αΐ και εις τους
αύρισμα χαιρετής εκ του πτώματος, ημών εξ ανέστη μεν χαιρεί δείπνων, κρίνων δεσποινά πιστούς ευωδιάζων, θυμία μα εύωσμων μοίρων πολύτιμων. Τους υμνολόγους Θεοτόκε, οζώσα και αυθόν ως πηγή, θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερέωσον, και εν τη Θεία δόξη σου στεφάνων δόξης αξίωσον. Τους υμνολόγους Θεοτόκε, οζώσα και αυτόν ως πηγή, θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερέωσον. Και εν τη Θεία δόξη σου στεφάνων δόξης αξίωσον. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς στάχην η βλαστήσα σαν των θείων, ως χώρα ανήρωτος σαφώς χαιρέμ ψυχε τραπέζα, άρτον ζωής χωρίσασα. Χαίρε του ζώντος ύδατος, πηγή ακένωτος δέσποινα. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς δάμαλης των μόσχων, ιτεκούσαν των νόμων, χαίρε της πίστης, χαίρε αμνασκή. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όρθρος φαϊνός χαιρέ ημών, των ήλιων φέρουσα Χριστόν, φωτός κατοικητήριον, χαίρε το σκότος λύσασα, και του ζωφόλης δαίμονας ολοτέλος εκμειώσασα. Και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, χαίρε πυλιμόνι είναι ο λόγος, διόδευσε μόνος ημόκλους και πύλασα δουδές πίναν, το τόκο σου συντρίψασα, χαίρε η Θεία είσοδο. Τον σωζωμένον πανίμνητε, ο καθήμενος εν δόξη, επί θρόνου θεότητος, εν νεφέλη κούφη, ήλθεν Ιησούς ο υπερθέος, τη αγκύρα το παλάμη και διέσωσε τους κραγάζοντας, δόξα Χριστέ τη δύναμη σου. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς εν φωνές ασμάτων πίστη, σιβόμεν πανίμνητε, χαίρε ποιον όρος και τετήρωμένον εν πνεύματι, χαίρε λιχνία και στάμνε μάνα φέρουσα, το γλυκένο τα των ευσεβών αισθητήρια. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς ηλαστήριον του κόσμου, χαίρε άχραντε δεσποίνα, χαίρε κλίμαξ γήθεν, πάντα σαν υψώσα σαν χάριτη, χαίρε η γέφυρα όντως η μετάγουσα, εκ θάνατου πάντας προς ζωήν τους υμνούντας. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς ουρανών υψηλωτέρα, χαίρε γης των
θεμέλιον εν τη συνειδή άχραντεα κόπος βαστάσασα χαίρε κοχύλι πορφύραν θείαν βάψασα εξ αιμάτων σου το βασιλεί των δυναμεών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νομοθέτην η τεκούσα, αληθώς χαίρε δεσποίναν, πόντας ανομίας, πάντων δωρεάν εξαλήφονταν, ακατανόητον βάθος ύψος άρρητον, απειρώγαμε δις ημείς εν θεώθημε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων άμην σε την πλέξασαν το κόσμο αχυρόπλοκον στέφανον ανυμνολογούμεν χαίρεσι παρθένε κραυγάζοντες το φυλακτήριον πάντων και χαρά ακόμα και κρατέωμα. Και ιερών καταφυγείων. Εξέστη τα σύμπαντα επί τη θεία δόξη σου σίγαρα πυρόγα με παρθένε έσχες εν βήτρα των επιπάντων θεών και τέτο κασάχρονων ιών πάση τη υμνούσισε σωτηρίαν βραβεύοντα. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς οδόν οικείσας αζωής χαιρε πανάμωμε η κατακλυσμού της αμαρτίας σώσας ακόσμων χαίρε Θεόν ύμφε άκουσμα και λάλημα φρίκτων χαίρε εν διέτοιμα του Δεσπότου της Θησεών. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ισχύς και οχύρωμα ανθρώπων χαίρε άχραντε τόπε αγιάσματος της δόξης νεκρός εις αδού νυμφων ολόφωτε χαίρε των αγγέλων χαρμονή χαίρε η βοήθεια των πιστών. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προνήμενη στένη σου, πιστός αναβόμενση, χαίρε πόλης του Παμβασιλέως, δεδοξασμένα και αξιακούστα, περί Ισλελάλιντε σαφώς, όρος αλατόμητων. Χαίρε βάθος αμέτρητο. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ευρύ χώρον σκηνώμα του λόγου χαίρε άχραντε κόκλος ή των θείων Μαργαρίτη προαγαγούσαν χαίρε. Θεοτό και εκάστοτε.
Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς παστάς του λόγου αμόλυντε αιτία της των πάντων Θεός έως χαίρε Πανάχραντε των προφητών περιήχημα χαίρε των Αποστόλων το εγκαλοπισμά. Και των σκανδάλων πάντων του πολεμητορών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν χαλάς αιτία χαρίτωσον ημών των λογισμών του κραυγάζησιν χαίρε η άφλεκτος βάτος νεφέ σαν τη κτήση θεοφρόνες παρά τον κτήσαντα αλλά πυρός απειλή ανδρίως πατήσαντες χαίροντες εψάλλων υπερήμητε ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός υπεραγία Θεότο και σώσον ανυμνούμε σεβόντες χαίρε όχημα ηλίου του νόητου άμπελος αληθινή των βότριν των πεπυρών η γεωργήσασα ίνων στα ζώντα τούντας ψυχάς εφραίνοντα των πιστός εδόξαζον. Θεότο και σώσον ημάς η ατήρα των ανθρώπων οικίσασα χαίρε Θεόν ημφέ η ράδος η μυστική άνθρωπος το αμάραντον η εξανθίσασα χαίρε εφημίσε μακαρίζοντα τα πέρατα και ανακράζησι χαίρε ο τόμος ενώ δακτύλο εγγεγραπτέ πατρός ο λόγος αγνή ονικέτευε βίβλος ζωής τους δούλους σου καταγράψε Θεοτό και κατεβόμενοι δούλοι σου και κλείνομενοι
συντηρήσουν πάσης εχθρών αλλούσεων. Την συμπόλην Θεοτόκε παιδάς ευαγής εν τη καμίνο φωτόκος της Θεοτόκου διεσώσα τον τότε μεν τυπουμένος νυν δεν εργουμένος την οικουμένη να πάσαν να γυριψόλουσαν τον Κύριον υμνήτεν τα έργα και υπερηξούτε της πάντας τους αιώνα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς μη δει των λόγων υπερέξω των πάντα βαστάζοντα ευάστασας γαλακτή εξέθρεψας νεύματι των τρέφοντα την οικουμένη να πάσαν αγνίω ψαλόμεν των Κύριων υμνείτε τα έργα και υπερήψου εις πάντας τους αιώνας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, μόσης κατενόησεν εν βάθον το μέγα μυστήριον του τόπου σου, παιδες προεικονίσαν τούτο εμφανέστατα, μέσον πύρον συσταμένην και μη φλεγόν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, οι πρώην απάτη γυμνοθέντες στολή αυθαρσίας εν εδίθημεν οικειοφορία σου και οι καθεζόμενοι εν σκότη παραπτώσεων φως κατοπτεύσαμε φωτός κατοικητήριον κόρη όθεν σε υμνούμεν εις πάντας τους αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι νεκρή δια σου ζω. Κύσας ευλαλία λαλή πρώην χρηματίζοντες λεπροί από καθέρονται νόσιν διώκονται πνευμάτων αερίων τα πλήθη ή την δε παρθένε πρωτών η σωτηρία και νυν και αη και εις τους αιώνας στον αιώνων να μην η κόσμο τεκούσα σωτηρία δις απογείς εις ύψος ήρθημεν χέρις παντευλόγητε σκέπη και κρατέω ήχος και οχύρωμα των μελωδούντων αγνή των Κύριων υμνείτε τα έργα και υπερήψούτε εις πάντας τους αιώνα. Άπας γη γεννής σκυρτάτο το πνεύμα τη λαμπάδου χούμενος ανοιγύριζε το δε αηλωνών φύσης γερέρουσα την ιεραν πανηγύριν της Θεομήτωρος και εγώ το χέρις παμακάριστε Θεότο και αγνή αϊπάρθενε. Υπεραγία Θεότο και σώσον μη
χαίρε κραυγάζομενη δια σου της χάρας με το γηγενόμενη της αηδίου ρίσε ημάς πειρασμού βαρβαρή της αλωσέως και πάσης όλης πληγής δια πλήθος κόρη παρακτώσεων επί ουσης ρωτής αμαρτάνουσι υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς όρθις φωτισμός ημών και βεβαίωσις οθέν βόμενση χαίρε άστον άδειτον εις άγων κόσμο των μέγαν ηλίων χαίρε δεν ανοίξασα την και κλεισμένη αγνή χαίρε στήλε πύρινε εις άγουσα χαίρε αϊπάρθενε ως ίων πάντων χαίρε το καύχημα των αθλητών στεφάνωμα χαίρε απάντοντε των δικαίων θείων εγκαλόπισμα Oh.
ναι ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτη ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτοί βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αυλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευξιόφυλλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών απλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα ποθονικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Χαίρε το γάρο ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβόντας αλληλούια. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπος εκ παρθένου θεολύπτου, ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων ακούσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των σεραφείν, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνήσα, χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις ηλήθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ανήφευτε.
εις αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρ ως Θεόν, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγητο, πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων πείτε, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμή των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήμφεται. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε, σώσε θέλων κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
σώσε θέλων των κόσμων από τον πάντων προσμήτων, προς τούτο αυτεπάγγελτο ήλθε. Τους χαιρετισμούς της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου μας ψάλλουμε μέσα στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή, πορευόμενη προς το μέσον αυτής. Και βέβαια, ο υμνοδός αυτού του περίφημου ποίηματος δεν λησμονεί ποτέ ότι αναφερόμαστε στην Παναγία ταυτόχρονα και προς τον Υιόν της και Σωτήρα μας. Και μέσα σε μία πολύ μικρή φράση, με ελάχιστες λέξεις, κατορθώνει να δώσει το νόημα και τη σημασία που έχει για όλους μας η Παναγία, φέρνοντας τον κόσμο τον Σωτήρα και Λυτρωτή. Και λέγει τον Κύριο ότι ήρθε ακριβώς για να σώσει εμάς τους ανθρώπους, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο, όντας ο δημιουργός του κόσμου, ο σκοσμήτερ του κόσμου. Και αξίζει κανείς να σταθεί σε αυτό, γιατί όντως η αγάπη του Θεού έπλασε ολόκληρη την κτήση και τον κόσμο και ήταν παράδεισος ο κόσμος. Αυτόν τον παράδεισο θέλησε να δημιουργήσει τον άνθρωπο για να τον απολαμβάνει και να χαίρεται μαζί με την παρουσία του Θεού. Αλλά ο άνθρωπος παγιδεύτηκε. Παγιδεύτηκε από τον εκπεσόντα άγγελο το διάβολο. Πίστηκε ότι εάν φάγει από το δέντρο που ο Θεός τους έβαλε ως μόνο κριτήριο της αγάπης, όντας ελεύθεροι για όλα τα άλλα, θα γινόταν ο άνθρωπος Θεός ο ίδιος. Και έτσι, με την αυτάρκεια και αρνούμενο στην αγάπη του Θεού, έχασε τον παράδεισο. Όμως ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο για να είναι εκτός του παραδείσου. Και έτσι, αφού δεν υπήρχε από τον άνθρωπο κάποιος να έρθει προς σωτηρία και να φέρει και πάλι το ανθρώπινο γένος στον παράδεισο, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού ενυνθρώπισε και έγινε σωτήρας και λυτρωτής. Και ήρθε μέσω της Παναγίας, μέσω αυτής της κόρης που η ανθρωπότητα προσέφερε, για να γίνει αυτός ο σωτήρας του κόσμου. Και μας παρέδωσε όμως τον κόσμο έτσι κι αλλιώς, όμορφο και καλό. Και αυτό θα πρέπει να το εκτιμήσουμε, γιατί πολλές φορές μιλάμε μόνο για το πρόβλημα του κακού, για την δηλητηριασμένη ατμόσφαιρα, για όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στον κόσμο και την κτήση ολόκληρη, και ξεχνάμε ίσως εμείς οι άνθρωποι εύκολα το πρόβλημα του καλού. Αυτό που μας περιβάλλει ως σύμπαν. Αυτό που είναι η δημιουργία του Θεού, που κάποιοι θα ήθελαν και θέλουν να μας πείσουν ότι δήθεν είναι μια στιγμής καρπός και μιας έκρηξης τυχαίας. Μα ποιος μπορεί να πιστέψει ειλικρινά και λογικά ότι μπορεί να συμβεί όλο αυτό το μεγαλείο και όλη αυτή η δημιουργία που δεν χωράει καν μέσα στο πεπερασμένο ανθρώπινο μυαλό μας. Και λες και όλα έχουν γίνει μόνο για να υπάρχουμε εμείς οι άνθρωποι εδώ ελεύθεροι, να γινόμαστε συνδημιουργοί του Θεού και να γευόμαστε αυτή την χαρά της δημιουργίας, αν είναι δυνατόν όλο αυτό να είναι απλώς ένα τυχαίο γεγονός. Πώς θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Και μας παρέδωσε το κόσμημα, τον κόσμο, όντως ο κοσμήτων, και μας έκανε διαχειριστές και όχι ιδιοκτήτες ή κατακτητές. Δυστυχώς πρέπει να δεχθούμε και να πούμε ειλικρινά ότι λειτουργούμε ως κατακτητές. Θεωρούμε ότι ο κόσμος μας ανήκει, η φύση, και δυστυχώς με τον τρόπο της ζωής μας και με τον σύγχρονο πολιτισμό, παρόλο ότι καυχόμεθα για την πρόοδο, εν τούτης εμείς οι ίδιοι γινόμαστε καταστροφής αυτού που ο Θεός μας δώρισε και μας χάρισε. Και πάβουμε να το χαιρόμαστε και βρισκόμαστε λίγο πριν από το χείλος μιας καταστροφής που θα είναι δυστυχώς, όπως φαίνεται, και μία αναστρέψιμη. Όμως ήρθε για να σώσει και τους ανθρώπους, ψυχήτε και σώματε. Και ήρθε αυτός, και δεν ισχύει για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό αυτό που λέγεται για τους επισκέπτες: ήλθε, είδε και απήλθε. Ο Κύριος ήλθε, είδε και αγάπησε. Γιατί ακριβώς η αγάπη είναι αυτή που ήρθε και έκανε τον ίδιο τον Θεό και Λόγο
να γίνει άνθρωπος σαν και εμάς, παίρνοντας το δικό μας σώμα, παίρνοντας τη δική μας ανθρώπινη φύση, δίδοντας όμως έτσι με τη δική του θέληση, γιατί αυτεπάγγελτος ήρθε. Και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε πολύ καλά μέσα μας. Κανείς από εμάς δεν ρωτήθηκε για να έρθει στη ζωή. Τη λάβαμε τη ζωή ως δώρο από τους γονείς μας και αυτοί από τους δικούς τους, και είναι δώρο η ζωή, αλλά δεν ρωτηθήκαμε. Ο Κύριος μας ήρθε αυτοβούλος να γίνει ένας από εμάς. Ήρθε ηθελημένα να γίνει αυτό που είμαστε εμείς, από δημιουργός δημιούργημα. Ηθελημένα παρέμεινε μαζί μας και θαυματούργησε και μας έδωσε και πάλι την αλήθεια του ζωντανού Θεού. Ηθελημένα υπέμεινε όσα σε λίγο καιρό και εμείς θα προσεγγίσουμε με τη χάρη του Θεού μέσα στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Ηθελημένα δέχθηκε όλον αυτό τον πόνο και ηθελημένα και αυτοβούλος ανέβηκε με τον ταπεινωτικό θάνατο του Σταυρού στο έσχατο σημείο αυτό της ανθρώπινης ταπείνωσης, τον ίδιο τον φυσικό θάνατο. Αλλά ακριβώς γιατί ήθελε, με την Ανάστασή του να μας κάνει και εμάς κοινωνούς αυτής της νίκης επί του θανάτου. Να γιατί ο κοσμήτρος του κόσμου μας καλεί και σήμερα να σταθούμε άξιοι στο να διαχειριστούμε αυτό που μας δώρησε και μας χάρισε. Θέλω να μιλήσω προς τους κατοίκους της πόλεως του Βόλου και να τους πω πόσο σήμερα είχα μια ευκαιρία να φτάσω εκεί επάνω στο λόφο της Γορίτσας. Συνήθως εκεί βρισκόμουν για την Πανήγυρη την Παρασκευή του Πάσχα. Ομολογώ, δεν είχα διαθέσει χρόνο για να βρεθώ με κάποια άνεση και να περπατήσω σε αυτό το δώρο του Θεού που είναι ο λόφος της Γορίτσας. Σήμερα για να δω κάποια έργα που γίνονται εκεί στο ναό της Παναγίας περπάτησα για λίγο και δόξασα τον Θεό για αυτό το μεγαλείο που ήταν τα μάτια μου, πως εκτείνεται μπροστά η πόλη ολόκληρη, πως φτάνει μέχρι τις παρυφές του Πηλίου και πως καμαρώνει κανείς αυτό το όμορφο βουνό και από την άλλη πλευρά η περίφημη θάλασσα του Παγασιτικού. Πως να μην δοξάσεις τον Θεό όταν μπορείς να είσαι κάτοικος ενός τέτοιου τόπου, και πως μπορείς να μην αγωνιάσεις να κρατήσεις αυτόν τον τόπο ζωντανό για να είναι αυτός που θα μπορεί να υποδεχθεί ανθρώπους, για να ζήσει κανείς και να δημιουργήσει προϋποθέσεις να είναι όμορφη και η ψυχή του κάθε ανθρώπου σε αυτόν τον τόπο. Μα ο κάθε τόπος έχει τη δική του ομορφιά, ιδιαίτερα η πατρίδα μας. Γι' αυτό πρέπει να φανούμε αντάξιοι και να κρατήσουμε το κόσμο που μας δώρησε ο Θεός, να κατοικούμε στην όμορφη Ελλάδα μας και ταυτόχρονα να γευτούμε τη χαρά που η Παναγία μας έδωσε, φαίνοντας τον Χριστό έναν από μας, να γευτούμε τη χαρά της σωτηρίας που μας έφερε στη ζωή μας. Από μας θέλει το ναι της καρδιάς μας. Από μας θέλει να σταθούμε με αγάπη και Εκείνος αναλαμβάνει. Αναλαμβάνει να είναι μαζί μας σε κάθε σταυρό που φέρνουμε στην επίγεια ζωή μας. Αναλαμβάνει να μας συγχωρέσει όπως συγχώρεσε το ληστό επάνω στο σταυρό και να μας κάνει κατοίκους του Παραδείσου. Ανέλαβε να μας αφήσει την Εκκλησία Του, να γευόμαστε σε κάθε Θεία Λειτουργία την κοινωνία του σώματος και του αίματος Του και έτσι να μετέχουμε από αυτή τη γη στη δική Του Ανάσταση, στη σωτηρία που μας δώρησε. Να γιατί μπορούμε να πορευόμαστε με κουράγιο παρόλες τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες αυτής της περίοδου. Όλοι γνωρίζουμε τον πόνο που μας διακατέχει. Όλοι θα θέλαμε να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όμως ήρθε αυτή η δοκιμασία ως παιδαγωγία και θα το πούμε για άλλη μια φορά και θα μετρηθούμε στη στάση μας απέναντι σε αυτή την πορεία. Μια πορεία που όσο πόνο και αν έχει μπορεί εν τέλει να είναι λυτρωτική και θα είναι εάν ακολουθήσουμε το παράδειγμα αυτού που είναι ο σωτήρας μας και λυτρωτής. Με πνεύμα θυσίας, προσφοράς, υπομονής, καρτερίας. Και ξέρουμε ότι μετά από κάθε σταύρωση έρχεται πάντοτε η Ανάσταση και ήρθε να την γιορτάσουμε αληθινά και αυθεντικά τούτο το Πάσχα. Αμήν. Εις πολλά ετι δέσποτα,
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και έχει αιώνα των αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσπος συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επισκεφθείες τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι, και νυν και έχει αιώνα των αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων εντός ημις ημέρων, και άφηση με τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, οικουμένη προσφέρεις, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρες. Τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη βαθία την εκκλησίαν σου, διά της Θεοτόκος συντήρησον πολυέλε. Κύριε λέησον, 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 Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και ποιείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προστηρίαν δια της απειλής των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τρώτα φτάσε τα συντεύξεις, και ήθεν τους ημών προς τον τολά σου. Τα σφιχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον τα σημεία σκάθαρον, και ρίσε εμάς από πάσης λήθους κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσον αγγέλης, είναι την περιβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίσεως και στην επίγνωση της προς της δόξης, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και έχει αιώνα στον αιώνα. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασκήτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρο στο λόγο του κούσου να τεινώσει το κοσέ μεγαλυνωμέν. Εν ονόματι Κυρίου Δέσποτα, και ευλόγησο. Συγχυρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, και σώσον ημάς, Παναγία Παρθένε. Πάσχυλε αμόλυντε, αφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ημφε δέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξα σου κύση, ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών. Της ουρανής συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιο. Υβδελήξη με τον αμαρτωλόν, τον εν αγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τι των ειδονών του βίου, ραθυμία γνώμη δούλων γενό. Καλός του φιλανθρώπου Θεού μύτη, φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επενή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την έκρη παρών χειλαίων, προσφερωμένη συνδέηση. Και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων,
μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια ως ελεήμων και συμπαθείς και φιλάγαθος εν μεν το παρόντι βίον θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβέρα ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινα μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο αυτού Πνεύματι νυν και αΐ αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσι ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διάφυλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Παύσον τα σωρμά των πάθων, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πόνηρου, τα καθημών δολίων σκηνού. Της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγεώδες και υλικών ημών φρόνημων κοιμήσων. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσα σατανικής φαντασίας απειλαγμένο. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσεύχης εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντα. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε
δόξε εις το ύμνη και ευλογή και δοξάζει το πάντιμο και μεγαλοπρέπες όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου, ο Πατή, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο, Τριάς Αγία δόξα. Σε αναπτύθην μήτερ του Θεού φύλαξόμε υπό την σκέπη σου. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναθάντου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμπου Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπρανίου δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Πατρών Σιμών Μοδέστου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαγκίν και Άνης. Ιερέα ημών, Κύριε φύλατε, εις πολλά έτη δεσπότα, εις πολλά έτη δεσπότα, εις πολλά έτη δεσπότα. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Κύριε, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Κύριε, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημί. Υπέρ των εντυλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών. Κύριε, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Κύριε, υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Αγνία
Χαρά μου ότι ψάλαμε τους τρίτους αυτούς χαιρετισμούς εδώ στο ναό του Αγίου Μοδέστου στα Μελισσάτικα, στον Βόλο, σε έναν ακόμη όμορφο τόπο που δεσπόζει της πόλεως του Βόλου. Και θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Αλέξιο, που χρόνια τώρα υπηρετεί εδώ με πολύ φιλότιμη προσπάθεια, και τον ευχαριστώ γιατί επιτελεί ένα περίφημο έργο, τόσο ποιμαντικό όσο και φιλανθρωπικό, και έχει κατορθώσει να ενώσει όλους τους κατοίκους σε αυτήν εδώ την περιοχή του Βόλου, όντως ως καλός ποιμένας. Ευχαριστώ τους πρωτοψάλτες που κόσμησαν τα ψαλτήρια απόψε για την όμορφη ψαλμωδία. Εύχομαι σε όλους υγεία και δύναμη, καλή συνέχεια στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ευχαριστώ τον τηλεοπτικό σταθμό Άστρα για τη μετάδοση, όπως και τη μετάδοση από το διαδίκτυο και το κανάλι της Μητροπόλεως μας. Αυτή την Κυριακή θα τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της πόλεως του Βόλου, όπως θέλει το έθιμο στην τοπική μας εκκλησία, και το απόγευμα της Κυριακής στον ίδιο ναό θα έχουμε τον καταληκτικό Εσπερινό και το Θείο Κήρυγμα. Όλες αυτές οι ακολουθίες θα μεταδοθούν και τηλεοπτικά για όσους δεν μπορούν να προσεγγίσουν τόσο εύκολα τους ναούς λόγω των μέτρων. Και πάλι εύχομαι καλή δύναμη και υγεία, η Παναγία βοήθεια όλων μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.